ελληνικό σε ξενικά μιλία της Βιωτίας. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Καλωσορίζω τον Δήμαρχο Θεβραίων, τον κύριο Σπύρο Νικολάου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Γιώργο Σκογιό, τον καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας στο Καπριστιακό Πανεπιστήμιο κύριο Βασιλίδη Καραποστόλη, την κυρία Στενού Κατερίνα, διευθύντρια διαπολιτισμικού διαλόγου στην UNESCO στο Παρίσι, η οποία ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε, κύριε Στενού. Η κυρία Χαρίκλια Ζωγανή, επίκουρη καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τιμούν με την παρουσία του στην εκδήλωσή μας η κυρία Αλεξάνδρα Χαραμή, αρχαιολόγος, διευθύντρια της 9ης εφορίας κλασικών και προσωπικών αρχαιοτήτων του Βιωτίας. Καλώς ορίζετε, κυρία Χαραμή. Κύριος Νικόλαος Κόλλιας, διδάκτορας ιστορίας και πρόεδρος της εταιρείας βιωτικών μελετών. Ο κύριος Βαρβαρούσης, κύριος Πάτρης Βαρβαρούσης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Κύριοι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Η συνεδρική εκδήλωση γίνεται στη συνεργασία του Κοινού των Βιωτών με τον Δήμο Αλληλάκου Θεσπιέρων και το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παρδίου Πανεπιστημίου. Αυτή η εκδήλωση είναι συνέχεια μιας επικοδομητικής συνεργασίας του Συλλόγου μας με τον Δήμο Αλληλάκου Θεσπιέρων και τον κ. Δασιώτη, τον κ. Δασιώτη τον Δήμο. Επίσης, η συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παρδίου Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου είναι μεγάλη τιμή για το Συλλόγο μας και κοινό των Βιωτών. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, στην πόλη του Αδιάρτου, στο ψηφιακό μουσείο Χριστιανική Βιωτία, είναι παρούσα σήμερα η Ορθοδοξία, ως θεματικός πυρήνας της νότερης Ελλάδας, γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται μια θρησκευτική, ποιητική, δικαστική, αρχιτεκτονική και πνευματική στάση, την οποία διαπνέει ένας γνήσιος ουμανισμός. Οδηγορικό σε ξενικά μνημεία της Βιωτίας. Μια ξενάγηση στην ομορφιά της μεγάλης Βυζαντινής παράδοσης. Μια ξενάγηση στο φως ενός κατανοητικού εσωρινού και ενός αγγελόμενου αναστάσιμου αιωθμού. Όποιος είχε την εμπειρία της επίσκεψης στην Ιερά Μονή του Σύρουκα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξενάγηση στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μια ξενάγηση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Βιωτίας. Το μοναστήρι είναι αφηλητής της ιερής ιστορίας και ενσαρκωτής του θείου πάθους. Συγχρόνως γίνεται και αφηλητής της ιστορίας του τόπου μας. Ο επισκέπτης καλείται να εισέλθει στο εσωτερικό του ναού με την καταληκτική διάθεση εισόδου στο ναό της λατρείας ως αναζήτηση του Θεού και στο ναό της μνήμης ως αναζήτηση της ιστορικής αυτογνωσίας. Μνημεία, όπως η Ιερά Μονή του Ασίου Λουκά και η Παναγία Σκληπού, ανήκουν στα αριστουργήματα της Βυζαντινής Έλληνας. Η Ιερά Μονή του Ασίου Λουκά περιλαμβάνεται στο κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ιστορικά, η αγιογραφία και η αρχιτεκτονική του Βυζαντίου προηγούνται χρονικά και πνευματικά της αναγέννησης. Ο Άγγλος συγγραφέας, ζωγράφος και παιδικός τέχνης, Τζον Ράσκιν, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα, έγραψε: «Η ανόητη σύγχρονη κριτική δεν είδε τίποτα άλλο στη Βυζαντινή σχολή παρά ένα βάρβαρο για κατάκτηση και λησμονιά. Αλλά αυτή η Βυζαντινή σχολή δίδαξε στους θεωρητικούς του 13ου αιώνα νόμους που υπήρξαν χρήσιμοι στο φιδεία και σύμβολα της ομορφιάς του ομοίρου. Δίδαξε μεθόδους ικανολογίας που ομόρφυναν τους τρόπους ταπεινών τεχνικών και μεγάλων καλλιτεχνών». Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, στη δική μας παράδοση, στην διανοητική αυθεντική ελληνική παράδοση, συνυπάρχουν η παράδοση της Ανατολής, η δυτική παράδοση και η αμυγός ελληνική παράδοση. Η Βυζαντινή αγιογραφία και η αρχιτεκτονική ανήκουν στην παράδοση της Ανατολής, η ελληνολογία στην ανατολική και η βυζαντινή παράδοση. Η δημοτική ποιήση ανήκει στην παράδοση του υπόλοιπου ελληνισμού. Οι αρχαίοι στοχαστές ανήκουν στα θεμέλια του ελληνικού και του δυτικού πολιτισμού. Ο Διονύσος Σολωμός ανήκει στην ελληνική και δυτική παράδοση. Ο Δομήκος Ευρωκόπουλος ανήκει στην Ανατολή και τη Δύση. Οι πατέρες Εκκλησίας ανήκουν στην ελληνική και την ανατολική παράδοση. Σεβασμιότατε, η παρουσία σας σήμερα στον Αδιάκο, στο Ψηφιακό Μουσείο Χριστιανική Βιωτία, η ομιλία σας
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε τις δυνατότητες για έναν διάλογο με αυτή την παράδοση. Οφείλουμε έναν γόνιμο διάλογο με αυτή την παράδοση, εάν επιθυμούμε να συνεχίσουμε την αυθεντικότητα της ύπαρξής μας. Ο διάλογος αυτός είναι η κατεξοχή μορφή αυτής της συνείδησης. Είναι ο χρόνο, είναι ο τρόπος του σαν χρόνου, ο οποίος περισυλλέγεται με φρόνηση και κόπο στο έργο τέχνης. Πολυπορικό σε εξαιρετικά μνημεία της βιωτείας. Η ύπαρξη των μνημείων αυτών δικαιώνεται και όταν το μήνυμά τους γίνεται κτήμα του κάθε ανθρώπου και της κάθε γενιάς που έρχεται σε επαφή με αυτά. Η μνήμη, ατομική, συλλογική, ιστορική, είναι το θερμαίνι της ταυτότητας των προσώπων, των λαών και της ανθρωπότητας του συνολού της. Η μνήμη είναι πολύτιμη. Το θέμα που απόψε προσεγγίζει ο Σεβασμιότατος στα χριστιανικά μνημεία της Βιωτείας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Πιστεύω ότι ο ειδικότερος που θα μπορούσε να το προσεγγίσει είναι ο Σεβασμιότατος. Είναι ένα κεφάλαιο μιας ιστορίας η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τη συναντάμε στις πέτρες του Ορχομενού, της Θήβας, των Θεσποιών, της Άσκρης, παντού σε όλο το χώρο μας. Και επίσης οδεύει στα μονοπάτια του μέλλοντος. Και το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε ένα κτίριο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο. Άρα λοιπόν βλέπουμε, ζούμε σε έναν τόπο όπου αναβλύζει η ιστορία από παντού, μια ιστορία από τα βάθη του παρελθόντος που συνεχίζεται και μεγαλουργεί και που ο συνδετικός κρίκος αυτής της ιστορίας είναι αυτός ο λαός, ο ίδιος λαός, ο οποίος την δημιούργησε αυτή την ιστορία, την υπερασπίστηκε με το αίμα του αυτή την ιστορία και αυτή την πατρίδα και ενδεχομένως θα το ξανακάνει. Αυτός ο λαός που πέρασε δύσκολες καταστάσεις και συνεχίζει να περνάει, αλλά που ίσως με έναν τρόπο που δεν εξηγείται από την ιστορία, αντέχει και μεγαλουργεί. Σεβασμιότατε, με πολύ προσοχή θα παρακολουθήσουμε την ομιλία σας και την εισήγησή σας απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, να είστε όλοι καλά. Σας φέρω από να το πούμε κάτι το σοφό από την ευκαιρία που λέμε, αλλά έχω αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση για δύο λόγους. Ο ένας είναι εντελώς προσωπικός, όχι μόνο επειδή κατάγομαι από τα Βάγια, αλλά είναι το βίωμά μου με τον Όσιο Λουκάκη, γι' αυτό Σεβασμιότατε θα με επιτρέψετε σήμερα να είμαι μία απλή μαθήτρια, να μάθω βιωματικά και όχι μόνο τεχνικά, όπως μαθαίνουμε στην UNESCO και την Παγκόσμια Κληρονομιά, των τόσων μνημείων που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο αυτών. Αυτός είναι λοιπόν ο ένας λόγος, ο δικός μου, βιωματικός, η βιωματική μου σχέση με το αντικείμενο αυτό, που όσο μπορώ να επισκέπτομαι, φέτος δεν κατάφερα, πέρσι το καλοκαίρι πήγα στις διακοπές μου. Ο δεύτερος λόγος, να σας πω δύο κουβέντες μόνο για να αισθανθείτε περήφανοι, αλλά όχι ναρκισσιστές, περήφανοι και υπεύθυνοι για τη μεγάλη τιμή που έχει ο τόπος, που πρέπει να αισθανθεί ο τόπος. Γιατί ο Όσιος Λουκάς είναι μεταξύ των πλέον των 900 μνημείων στον κόσμο που η UNESCO έχει εγγράψει. Αυτή είναι μια εξαιρετική τιμή, αν σκεφτείτε ότι οι πυραμίδες, και η Παλιά Ακρόπολη, το Άγιον Όρος, η Νέα Μονιχίου, τα Βυζαντινά Μοναστήρια της Θεσσαλονίκης, τόσα μνημεία στον κόσμο που μπορείτε να φανταστείτε πόσοι πιέζουν για να εγγραφούν αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία στον κατάλογο της UNESCO των ΗΕ. Γιατί εκπροσωπούν αυτό που ονομάζουν σήμερα όλοι οι λόγοι, ακόμη και οι οικονομολόγοι, το soft power, την ήρεμη δύναμη. Αυτό δηλαδή που μας δημιουργεί το φαντασιακό μας και παίρνει τη θέση του νόμου. Ξαφνικά αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι, γιατί κάποιοι μας έχουν εναποθέσει κάτι κάπου στο ασυνείδητό μας. Κάτι κάπου υπάρχει. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν όλα αυτά τα βιώματα αρχίσουν και γίνουν ένα καθημερινό ήθος, μια καθημερινή σχέση, χωρίς όμως αυτή την πιο βαρβαρότητα, αυτή τη συνήθεια που τους σκοτώνει, μια συγκινησιακή σχέση, δεν ξέρω πώς να την πω, αυτό το βίωμα που ο καθένας πρέπει να αποκτήσει με κάποια από αυτά τα στοιχεία, ίσως ο πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο ξαναγίνει
η πραγματική πηγή ανανέωσης και ελπίδας του κόσμου που πραγματικά παραπέει. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα που παραπέει. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Όσιος Λουκάς είναι γεγραμμένος, γιατί έχει αυτό που λέμε στην UNESCO για την παγκόσμια κοινωνία, μια εξαιρετική, εξέχουσα σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένα από αυτά τα μνημεία πεθάνει για οποιοδήποτε λόγο, όλη η ανθρωπότητα θα φτωχύνει. Και όχι μόνο η περιοχή μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπεύθυνη. Γι' αυτό θα με επιτρέψετε, επειδή έχω να πω έναν άλλο κόσμο, παρόλο που είμαι τόσο περήφανη, κατάλαβα, από τα ασήμαντα βάλια. Ένα στίχο ενός εξαίρετου Γάλλου ποιητή, του Ρενέ Σαρ, που λέει ότι δεν υπάρχει διαθήκη στην κληρονομιά μας. Δύο μήνυση πράγματα σημαίνει αυτό. Πρώτον, ότι η κληρονομιά μας δεν είναι ένα μαυσολείο, δεν είναι μόνο ένα μουσείο όμορφο και να είναι το εμβιέτημα των μουσών, αλλά είναι ακόμη παρούσα. Σημαίνει λοιπόν, εφόσον δεν έχει υπάρξει διαθήκη, μας μιλάει πάντα. Δεν είναι μνημείο μόνο. Κάτι που ισχύει και όπως μας μιλάει διαρκώς. Και δεύτερον, εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη, σημαίνει δεν είμαστε οι μόνοι που είμαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία της. Τη σωτηρία του, τη σωτηρία της κληρονομιάς. Όμως εγώ θεωρώ ότι ως άμεση φύλακες του ναού, θεωρώ ότι έχουμε μια εξαιρετική ευθύνη και τιμή. Λοιπόν, όχι ναρκισσισμός, αλλά ευθύνη για να σωθεί το μνημείο και όχι μόνο να σωθεί έτσι που πρέπει να σωθεί, αλλά γιατί πρέπει να μας ξαναμιλήσει για να ξαναβρούμε το στίγμα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που θα μάθουμε σήμερα κάτι πιο βιωματικό και όχι όπως είπα κάτι που το μαθαίνουμε από οδηγούς και από μια γνώση λίγο πιο στεγνή. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Λοιπόν, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, η οποία διεβάστηκε από το κοινό των βιωτών, το οποίο είναι μέλος. Περιμένουμε με ανυπομονησία από τον Σεβασμιότατο να μας ξαναγήσει στους τόπους της χριστιανικής παράδοσης, στη βιωτική της γη, η οποία είναι ιερά και ποτός για τους Έλληνες από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Αρκετοί μελετητές, έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες, έχουν διαπιστώσει ότι σε κανένα μέρος της Οικουμένης δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό και σε ανάλογα σε τέτοια πυκνότητα σημαντικά μνημεία όσο υπάρχουν στην ποιοτική γη. Ίσως γι' αυτό το λόγο, πολύ σύγχρονοι, επεβεβαιωμένοι ξένοι εξακολουθούν να εκφράζουν τον μεγάλο θαυμασμό τους και τον σεβασμό τους για την παράδοσή μας. Όσοι παρακολουθήσαμε τις βάθιες του Ευρυπίδη πριν από 10 περίπου χρόνια στο θέατρο της Στίβας που είχε οργανώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε εύκολα να ξεχάσουμε ότι ενώπιον ενός κατάμεστου θεάτρου 1500 θέσεων, τα μέλη του Εθνικού Θειάσου της Κούβας υποκλίνονταν και δακρυσμένα φιλούσαν τη γη του κάδμου και της αρμονίας. Πράγματι, όχι μόνο η Θήβα, αλλά και ολόκληρη η βιωτεία είναι ο τόπος στον οποίο συνδυάζονται στη μνήμη των ανθρώπων οι διονυσιακές τελετές με τις Απολλώνιες Μούσες του Ερικώνα και τις ερνές χριστιανικές πανηγύρις των εκκλησιών και των μοναστηριών μας. Αυτή η κοινή μας αγάπη για το βιωτικό πολισμό στο σύνολό του είναι που μας ενώνει και μας φέρνει κοντά στο Δήμο του Αλιάρτου και εδώ και αρκετά χρόνια στην Δημοτική του Αρχή. Και επιθυμούμε από κοινού και μαζί με άλλους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τον πολιτισμό της βιωτείας αλλά και γενικότερα της στερεάς Ελλάδος να αποτελέσουμε το σπιθύρα ταυτόχρονα προσέχοντας τον πολιτισμό μας της οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αγωγό μας και καταρχήν σας ευχόμαστε
υγεία και δύναμη με την ανάλυση των γενικών καθηκόντων σας και πιστεύω ως το χαμόγελό σας που ήδη εκφράζεται ότι θα έχουν και καλή συνεργασία για το καλό των μνημείων της Μητροπόλεως της. Πολύ αγαπητή μου αλλιαρτής, μικρή και μεγάλη, νιώθω ξεχωριστή συγκίνηση γιατί και πάλι είμαι σε ένα χώρο πολύ αγαπημένο για εκείνους που δεν ξέρουν, που ήταν ο πρώτος χώρος της διακονίας μου πριν 32 χρόνια στη Διωδία. Μάλιστα για να διαδείσω λίγο την ατμόσφαιρα, τότε ο Μακαριώτης αρχιεπιστοχός μας μου λέει: Γιώργη, άρχισες να αφήσεις τους καλούς τομείς, τους πήρανε άλλοι. Έμεινε μόνο ένας. Που δεν ξέρω τι είναι. Ποιος. Η αδίαρτος. Ωραία, να είναι προηγημένο. Και βέβαια μέσα από τις προσπάθειες εκείνες, όλο μας συνειδητοποιήθηκαν οι δεσμοί αγάπης και πνευματικής σχέσης με μικρούς και μεγάλους που βλέπω απέναντί μου. Και πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε του κοινού των Βιωτών, ότι πολλά από τα μέλη τα δικά σας και του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τότε μαθητές στην προσπάθεια αυτή της, του πλησιάσματος και της κατηχήσεως των ανθρώπων. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση και ευχαριστώ για την παρουσία όλων σας. Όλοι είστε σεβαστοί και αγαπητοί και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι μια συγκίνηση ξεχωριστή που είμαστε στο Ψηφιακό Μουσείο Χριστιανική Βιωτεία της Μητροπόλεως μας, που με πολύ αγάπη οραματίστηκε και πάλι ο Αρχιεπίσκοπός μας ως ημενάρχης της Μητροπόλεως Λιβώνης και Λεβαδίας. Γιατί εδώ όποια πλευρά και αν έρθει κανείς, θα αντικρίσει μνημεία χριστιανικής φύσης και πολιτισμού, που αφηγούνται με τον δικό τους σιωπηλό τρόπο το λαμπρό, πρωτοχριστιανικό, βυζαντινό και νεότερο παρελθόν της. Από όποια βουνοκορφή και αναγραντεύσεις, τα αντικρίσεις, τα ακατάλληλα καστρομονάστηρα, να δεσπόσουν και να επιθυμίζουν το βάρος της ορθόδοξης παράδοσης, της ατάνατης ρωμιοσύνης που κουβαλούν στις πλάτες τους. Η ιδιωτική γη είναι διάσπαρτη από μεγαλοπρεπείς ναούς, θαυμαστά μοναστικά συγκροτήματα, αλλά και μικρά, ταπεινά και πολύ αγαπημένα εκκλησάκια που είναι συνυφασμένα με τη ζωή του λαού και αποτυπώνουν την ιστορική πορεία αυτού του τόπου. Έχει υποθεί επιτυχημένα ότι σε ένα χώρο σαν τη Βιωτεία μας και αν οι άνθρωποι σταματήσουν να κηρύττουν και να ομολογούν το Ευαγγέλιο, κλείθουν και κράξουν, να κραυγάσουν πέτρες. Οι τόσο βουβές, μα έμπλωτες πηγές της χριστιανικής μας ιστορίας θα μιλήσουν αυτές που έχουν τόσα και σπουδαία να μας πούνε. Για αυτές τις πέτρες, πιστέψτε με, εγώ έμαθα να τις αγαπώ, να τις χαϊδεύω, να τις αγγίζω με σεβασμό. Δεν είμαι ειδικός, αλλά μαθήτευσα σε καλούς δασκάλους. Είχα την ευτυχία να συναναστραφώ και να γνωρίσω ειδικούς από όλες τις πλευρές, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους που συνεργαστήκαμε στα χρόνια της διακονίας μου στον Άσο Λουκά, επιστήμονες από όλο τον κόσμο που φιλοξένησα, ανθρώπους που πλησίασαν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το υπούργημα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, την Ιερά Μονή του Ασίου Λουκά, αλλά προπαντός πιστέψτε με, έμαθα να σέβομαι και να αγαπώ κάθε φάση του πολιτισμού και της ιστορίας, κάθε τι που υπάρχει και σήμερα καταδεικνύει μια αλήθεια. Μια αλήθεια ότι αυτός ο τόπος είχε πάντα πρόοδο, είχε πάντα ανθρώπους με ενδιαφέρον και πάνω απ' όλα ήθελε να δημιουργήσει στην πόλη των τυπών. Να προσθέσω ότι εκεί που είναι ο ναός, σήμερα το παλιό κημητήριο της πόλης, με τις έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί κατέληξαν ότι εκεί ήταν
και το άκρο, το άκρο του τείχους. Και εκεί λοιπόν ήταν ο ναός και εκεί ήταν και ο τάφος του Αγίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από τη γη έχονται στην επιφάνεια τόσες μαρτυρίες και τόσες πληροφορίες που μας βοηθούν όχι απλώς να έχουμε μια γνώμη ή να υιοθετήσουμε, αλλά μέσα μας να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Ότι όντως οι λίθοι και κράζονται, ομιλούν μέσα από τη σιωπή τους όταν τους κανείς θυσιάζει με αγάπη και ενδιαφέρον. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων και την απόδοση της ελευθερίας και χριστιανική λατρεία φαίνεται ότι στον χώρο του ενταφιασμού του Ευαγγελιστήμου Κάτ χτίστηκε ναός και το ιερό του Λείψανο τοποθετήθηκε σε ρωμαϊκή Λάβρα κάποιες ώρες από τη σήμερα, όπως ξέρετε, όπου και έμενε μέχρι το έτος 357, όταν επί των διαδόμων του Μεγάλου Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε στη βασιλεύουσα στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Υπάρχει και η άλλη παράδοση, ότι επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Μέγας Δούξ της Αιγύπτου και μετέπειτα Μεγαλομάρτης Αρτέμιος, μαρτύρησε του Γιάννη του Παραβάτου, το μετέφερε μαζί με τον Λείψανο του Αποστόλου Ανδρέα, από την πόλη των Πατρών και των Φιβών, σε ψηφιακό. Ιστορικές περιπέτειες κατέστρεψαν κατά καιρούς τον ναό του Αγίου Λουκά στη Θήλο, που φιλοξενούσε τη Ρωμαϊκή Λάρνακα, κάτω από την οποία βρισκόταν ο αρχικός τάφος του Αγίου. Μια μεγάλη καταστροφή έγινε με το σεισμό του 1853. Με τις επιτυχείς επεμβάσεις μίκριναν οι διαστάσεις του ναού, άρα συγγνώμη, με τις συνεχείς επεμβάσεις, το φως μας είναι λίγο, μίκριναν οι διαστάσεις του ναού και η Ρωμαϊκή Λάρνακα που αρχικά βρισκόταν στον κυρίως ναό, σήμερα κοίται, όπως ξέρουμε, στο Ιερό Βήμα, ακουμπώντας με τη μια πλευρά στον ανατολικό τοίχο και με την άλλη οριοθετεί το εικονοστάσιο της ιστορικής πόλης των Φιβών και με ευλάβεια όλες οι γενναίες των Φιβαίων την προσεγγίζουν και την τιμούν ξεχωριστά το 15ο. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι επίσης ένα σπουδαίο έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Φιλιππότη. Το 1867, το 2012, εορτάσαμε, όπως θυμάστε κύριε Δήμαρχε, μια επέτειο του Ναού της Μεγάλης Παναγίας για να τιμήσουμε πραγματικά και το γεγονός, αλλά να τιμήσουμε και να προβάλλουμε το χριστιανικό μνημείο που περικλεί, όπως θα δούμε παρακάτω, πάρα πολλές φάσεις. Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί μνημείο λοιπόν με τις επιτυχημένες ανάγκες και ανεπίγραφες πλάκες, τα θωράκια του τέμπλου, τα κοιονόκρανα και άλλα τα οποία ανάγονται στην προχριστιανική, πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Και είναι πράγματι παραζόμενος μεγάλος βυζαντινός ναός στο βιωτικό χώρο, ένα τους αιώνες. Όντως εντυπωσιάζει με το μέγεθος, με αισθητική που παρουσιάζει εξωτερικό επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί αρχιτεκτονική απόπειρα μετάβασης από την παλαιοχριστιανική βασιλική στον κλασικό ξεδινό ρυθμό του Σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τριούλου ναού. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολλές εργασίες συντήρησης και ανεπιεστικές. Πραγματικά αποκαταστάθηκαν πάρα πολλά πράγματα στο ναό της Παναγίας της Ρηπού. Πρώτα απ' όλα το δάπεδο, ανακαλύφθηκαν άλλα καταχωμένα ευρήματα, όπως είναι το πηγάδι του Αγιάσματος, που είναι ένα εκπληκτικό, οι τυπογραφίες κάτω από τα μπάζα του Ιερού, το Τόρσαλα, αλλά και συντηρήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά τον καλύτερο τρόπο. Η κάτωψη αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της βασιλικής, ενώ εξωτερικά θεωρούμενος ο ναός δίνει την εικόνα του σταυροειδούς ρυθμού μετρούδου. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω σε αρχαίο ιερό των Χαρίτων μάλλον, απέναντι από την Ακρόπολη του Ερχομενού και σε μικρή απόσταση από το θησαυρό του Μηνίου και το αρχαίο Θεασίας μόλις προσφυγικά, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία του Ραλικού χώρου. Το μέγεθος, η τεχνοτροπία, ο πλούτος της διακόσμησης και οι ομοιότητες με αντίστοιχα μνημεία της ίδιας εποχής
προσδίδει σχέση με τη βασιλεύουσα. Άλλωστε, λέγεται και καταγράφεται ως βασιλομονάστηρο της Ρούμενης, αλλά και καταγράφεται και σε πατριαρχικός, ως πατριαρχικός αλλοπίγιο. Η υποδομή του καθολικού χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του 10ου αιώνα, αποδίδεται κατά την παράδοση σε τρεις αυτοκράτορες, τον Ρωμανό τον δεύτερο, τον Βασίλειο των Μηγαρωτών και τον Κωνσταντίνο τον ένατο τον Μονομάχο. Ασφαλώς για τους ειδικούς, γνωρίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Μονομάχος έκτισε τη μεγάλη εκκλησία του Σιλουκά στο ομώνυμο χωριό προς την Αλιβέρη, που σώζεται αρκετά από την άδεια, οικείωνες, αλλά η σημερινή εκκλησία εκεί δεν έχει καμία σχέση με την παλαιάρχη εκκλησία. Ασφαλώς είναι άλλη εφορία εκεί, αλλά θα έχει ενδιαφέρον για έρευνα, γιατί για ένα μύθικο όπως εγώ είναι πάρα πολλά τα κεντρίσματα για περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι να καταθέσω ότι αξιώθηκα να διακονήσω και να ζήσω ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου. Πολλά χρόνια ήταν τα πιο γόνιμα, τα πιο ουσιαστικά για την περίοδο της ζωής μου. Να συνδεθώ με τον Άγιο, με τον χώρο, να γνωρίσω, όπως προείπα, πάρα πολλούς επιστήμονες, ειδικούς, περιτεύχνου, εκείνους που είναι ειδικοί για τη συντήρηση, για να παραδώσουμε όλα τα μνημεία στις επόμενες γενιές. Και ασφαλώς να βιώσω ξεχωριστά βιώματα τόσο στη Θεία Λατρεία, αλλά και στην προσέγγιση όλων των φάσεων της ζωής του μοναστηρίου. Θα μου επιτρέψετε μια εξομολόγηση. Όταν επίσημα ανακοίνωσε ο Διεπίσκοπος τότε την μέρα του Γραφόνος Πατέρας Αποιμενάρης ότι θα είμαι στον Όσιο Λουκά, αρχικά ως απλός ιερομάνακος, ένας από τους τέσσερις παλαιούς πατέρες που είχε πάει στο μοναστήρι το 1927, σαν το δίστομο, προηγούμενος Ιωάς Αποσταγιάννης, με πήρε και με πήγε στην βορεινή πλευρά, στην βορεινή πτέρυγα, σε ένα σημείο. Εξή είχαμε τρεις πέτρες, σαν να είχαν πει λιγάκι ακατάστατα. Και μου λέει, «Έλα εδώ, που θέλει να μείνεις εδώ». Χάιδεψε και φίλησε τη σκαλοπάτια του κελιού του Οσίου. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Και οι έρευνες που έγιναν, και τώρα όπως θα δείτε μεθαύριο, κύριε Έκρος, προχωρούμε στο τέλος, τον υπόγειο χώρο της Βόρειας Πτέρυγος, που είναι πολλή ιστορία, απέδειξαν και από ό,τι είπαν οι συνάδελφοι στη Συρική, είναι το πιο αρχαίο, το πιο σημαντικό κομμάτι του μοναστηριού και εκεί είχε και το κελί δίπλα στην πηγή προς το μοναστήρι. Η παράδοση λοιπόν διέσωσε αυτό το πυρήνα, αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, έστω και με την απλοϊκότητά του ότι εκεί ήταν η αναφορά των μοναστηρίων. Θεώρησα χρέος για το χώρο που βρισκόμαστε απόψε, να το συμπεριλάβω. Στο υψόμετρο λοιπόν των 600 μέτρων και σε απόσταση 12 περίπου χιλιόμετρων νομίζω από εδώ που είμαστε, είναι η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας ή η Παναγία Πελικόνη. Η απουσία ασφαλών πληροφοριών από ιστορικές πηγές σε συνδυασμό με πολλές και εκτεταμένες επεμβάσεις στο όλο συγκρότημα δεν μας επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό ίδρυσης της Μονής. Το καθολικό ανήκει με πολλές προσθήκες στον αρχιτεκτονικό ρυθμό του Κυπριακού Ιωνίου Σταυροϊκού συγγεγραμμένου με τα Τούρου Ναού. Πάνω την είσοδο του καθολικού, μια επιγραφή μας πληροφορεί ότι ανακαινίστηκε ο Όσιος Ναός της Πελαγίας Θεοτόκου το έτος κεφαλαία ΑΧΣΕ, δηλαδή 1665. Μερικοί μελετητές χειρίζονται ότι το ανακαινίστη το χρησιμοποίησαν εκείνη την εποχή αντί του Αγγέφ για να δηλώσουν την είδη στο ναό, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι σωστό.
κάποια εσωματωμένα θαύματα και μέλη μιας μας υποψιάζουν για τον χρόνο που πρωτοκτήθηκε το καθολικό. Έτσι, πιθανολογείται ότι ο ναός της Αγκριστίας χτίστηκε στην πρώτη του φάση τον 12ο αιώνα, σε μια ευνοϊκή για την περιοχή περίοδο που συμπήρχε με την εδώ παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Καλοκαίρου, του Μητροπολίτου Τιμών και Εξάρχου Πάσης Βιωτίας, δηλαδή 1147-1193, που όλοι γνωρίζουμε ότι ευεργέτησε πάρα πολύ την περιοχή μας μετά τις τρομερές επιδρομές των Ορμανδών και ότι απεκλήθηκε νέος ελεήμων για την πολύ του αγάπη, για την φροντίδα του, όπως είναι και η Παναγία της Λόρδας, κύριε Δήμαρχε, η σημερινή που έχει κατάλοιπα και βέβαια και ευρήματα στον Μητροπολιτικό Ναοτοτικό, το γεφύρι του Αγιάννη προς τη Δάφνη και το Σάλλο. Λίγο μετά την ανακαίνιση του 1665, η Μονή προσέλαβε χαρακτήρα πατριαρχικού σταυροπηγείου. Επί του ιδρυτού ανακαινιστού Παθμουτίου Ιερομονάχου και ο Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Διονυσίου IV. Το 1797, κατά την πρώτη Πατριαρχία του Γρηγορίου του V, του Εθνομάρχου του Αρχαιγείου, ο σταυροπηγιακός χαρακτήρας της Μονής επικυρώθηκε και ανανεώθηκε με συνοδικό συγγύλιο. Νοτιοανατολικά του Καθολικού, μέσα στον περίβολο της Μονής, υπάρχει το παρακλήσιο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο είναι ευχάριστο ότι συντηρήθηκε τα τελευταία χρόνια με τις φροντίδες των μοναχών. Προσπαθώ να πω και έβαλα και εγώ λίγο το κεράκι μου έτσι στην προσπάθεια αυτή και των ειδικών. Το οποίο χρονολογείται από τους μεταξαντινούς χρόνους. Το επισάκι και αυτό βρίσκεται όπως όλοι γνωρίζετε. Και ο μαγνάριος στάθος της ερώτησης αυτού σας. Μια μοναχή που στιγμάτισε νομίζω το μοναστήρι και τον τόπο μας. Και ήταν από αθωτική οικογένεια της Αράχουας, αρχόντισα πραγματικά στην ψυχή και στην καρδιά. Μας ανέβασε όλους και η οποία από το 1959 με τις πρώτες τρεις μοναχές έγινε η νέα εκτιτόρισσα και η αναστηλώτρια της Μονής και παραμένει στη μνήμη μας και στην καρδιά μας, πάντα ζωντανή, γιατί είχε έναν τρόπο να ξεκουράζει όλους που έφεραν εκεί. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ιστορικός αρχαιολόγος και ήταν και βοηθός και συνεργάτης του Μακαριστού Ρολάνδου. Μας στήριξε, μας προέδρεψε, μας δείχνει πάντα ότι οι ειδικοί έχουν ασφαλώς τον πρώτο λόγο στη συντήρηση, αλλά πάντα υπεράσπιζε την αλήθεια ότι δεν μπορούν να είναι νεκρά κομμινάρια του παρελθόντος, όπως ίσως μια φιλοσοφία και μια θεωρία ήθελε τα μεταπολεμικά χρόνια. Περάσαν και εύκολες δύσκολες ώρες και στιγμές. Το 1996 εορτάσαμε τα 1050 χρόνια μαρτυρίας και ζωής από την ίδια παλαιότερη της Μονής του Στυλουκά επίσημα με συμμετοχή πανορθόδοξης αντιπροσωπείας του Οικουμενικός Πατριάρχης τότε και γενικότερα του Μαέστρου Διαδικρόσωπο του Μακαρίτη και Πολίτη και πρώτη τον Εφέσου, σώστομα, αλλά στο μήνυμά του επεσήμανε, ήταν καθοριστικό, ότι όλη αυτή η χώρα ασφαλώς είναι τα ζωντανά μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος, αλλά και τα ζωντανά ελευθερία της πίστης και της μοναχικής ζωής. Νομίζω ότι ταιριάζει με τη διακήρυξη της Χάρτας της Βενετίας, ότι ο καλύτερος τρόπος για να στηριχθούν μνημεία είναι να υπάρχουν ένοιχοι. Και πιστέψτε με ότι γνώρισα την αγάπη και την φροντίδα πολλών ειδικών σε αυτά τα χρόνια της διακονίας μου που πλησίασαν τα 26. Αλλά και οι μοναχοί μπορεί παλαιοί να μην γνώριζαν αλλά όμως κράτησαν ακόμα και οποιαδήποτε λάθη έγινε ήταν από άγνοια ή από υπερβάλλοντα ζήνο. Αλλά όμως αν δεν ήταν, ίσως θα είχαν πέσει. Αναφέρομαι σε ένα μόνο περιστατικό. Στο μεγάλο Πατριάρχη Ερεμία των Τρανών, ο οποίος περιγράφει σε επίσημη επιστολή του και σε συγγύλιο αργότερα, την κατάσταση που είδε όταν επισκέφθηκε το μοναστήρι, την καταστροφή που είχε σκεφτεί, τα όγκρια ύδατα που τότε κατέστρεψαν ίσως πολλά σκληρωτά και την τρομερή κατάσταση που αντιμετώπισε. Και έμεινε 2 μήνες στο μοναστήρι,
έκανε τη στέγη. Μέσα στους μοναχούς που είχαν σκορπίσει περισσότερη σανατόχη, οργάνωσε την ζωή, έκανε 40 χειροτομίες πρωτοφανές για τα κυσιαστικά δεδομένα για να στηρίξει το χώρο και όταν πήγε πάνω στην Κωνσταντινούπολη, ανανέωσε τα πατριαρχικά συγγύλια και κατάφερε με τους τρόπους που είχε το φανάρι να εκδοθεί για την υψηλή πύλη και τα επίσημα έγγραφα, όπως τα λέμε, για να προστατευθεί το μοναστήρι του Αγίου Λουκά όπως το παιδιά για τον αγώνα και την απελευθέρωση. Ο ιστορικός Γεώργιος Κρέμος που έγραψε το 1863 την ιστορία της μονής στα περίφημα φρακικά του, γράφει ότι αυτοί οι μοναστέ εργάζονται το νύχτο και ημέρας μετά την προετοιμασία από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Ισαΐα, λαμπρύνονται στα όπλα, δένοντας φυσίγγια της υπογείας της μονής και οχυρούνται στη μονή επί τροφάς των επερχομένων πιστών. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων εκείνων που αγωνίστηκαν και να στηρίσουν αλλά και να προσφέρουν το μεγάλο ρόλο της ελευθερίας. Το ίδιο και εδώ στο μοναστήρι του Ζαγαρά. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα και σημαντική συμβολή για τη διατροφή των στρατευμάτων. Αύριο εορτάζουν στην Αράχοβα την επέτειο της μάχης Καραϊσκάκη. 18 με 24 Νοεμβρίου του 1826, όταν πλέον η Επανάσταση περνόταν να σβήνει. Είναι πάρα πολλά συμβολικά γεγονότα τα οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να καταθέσω ένα προβληματισμό μου. Άραγε τα μοναστήρια μας αυτά τα ιστορικά ιδιαίτερα είναι τόσο άλλα που έχουμε στην Κυρκία. Μας βοηθούν μόνο με συγκεκριμένο τρόπο της αναφοράς μας όσον αφορά την πίστη, τη λατρεία, την ενίσχυσή μας. Είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε τόσα προβλήματα. Και έχουμε έναν λαό εξουθενωμένο από σκληρά μέτρα, από περικοπές, δεν είναι της ώρας τώρα. Και καθημερινά και από ό,τι ακούγεται θα υπάρξει και άλλη εξουθένωση. Μέσα λοιπόν από τα πλαίσια που διαφυλάσσουν είναι και το ενδιαφέρον των άλλων, των ξένων, που έχουν επισκεψιμότητα στην Βουλή. Δυο είναι οι χώροι που φέρνουν πάρα πολλούς ανθρώπους, παρότι είναι κατάσπαρτοι από τόσα αρχαία, παλαιά, παλαιότερα, χριστιανικά και μία. Όσο Λουκάς και η αδερφή που είναι πιο δίπλα στο Κύριο. Ευτύχησα να γνωρίσω πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλές αποστολές, για να δω πόσο ψηλά έχουν τα χριστιανικά μας μνημεία οι ξένοι, οι επιστήμονες, οι ειδικοί, αλλά και οι άλλοι. Ευτύχησα να ξαναγήσω και να φιλοξενήσω πάρα πολλούς από όλο τον κόσμο. Δεν το πέτω σπουδαίο. Το εντακτορικό το δικό μου ήταν στην επικοινωνία των ανθρώπων. Δεν αισθάνομαι υποτιμητικά γιατί δεν κατάφερα να το αποκτήσω. Όμως πιστέψτε με, δούλεψα, επικοινώνησα, αγάπησα, αγάπησα τον τόπο, αγάπησα τους ανθρώπους, αγάπησα όλα που συμβαίνουν με αυτά. Και προσπάθεια να τώρα σε επισκόπου, κυρία Έφορος και αγαπητή, γιατί είναι να βοηθήσω και τους ιερείς μας και τα εκκλησιαστικά συμβούλια σε ό,τι έχει απομείνει, μεγάλο, μικρό, όσον αφορά τη συντήρηση, τη στήριξη και την αναγνώριση. Ένα καινούριο κεφάλαιο αναδεικνύεται, το οποίο το διακονούμε όσο γίνεται με πολλή αγάπη, με πολλή διάκριση, αλλά και με πολλή ενδιαφέρον. Ο λεγόμενος συστατικός ή προσκυνηματικός τουρισμός. Μπορεί να γεννηθεί η ζωή σου από Φεβρουαρίου του 1953. Μένει το Θεό, λόγης, εις αυτός είδε, αρήντος το ψάσε, ούτων των τόπων. Πλήθος πιστών έρχεστε μέχρι τέλους, άχρηγούν τις τελείες του αιώνος και το εκείνο θείο όνομα δοξαζόντου. Πιστεύω ότι οι δήμονες ξέρουν τι λέει, αλλά επειδή έχουν και πολλούς αδελφούς.
θα ήθελα να το κάνω πιο ακριβό. Ελαμπόκειται λοιπόν στο Θεό, πρόκειται ο Θεός για λόγους που εκείνος γνωρίζει να δοξάσει, να αναδείξει αυτόν τον τόπο και επειδή πιστό θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου να δοξάζει το όνομά του σε αυτόν τον τόπο. Είναι αλήθεια ότι εγώ το έζησα αυτό. Πλήθη πιστό, αλλά και επισκεπτό με ενδιαφέρον. Στην Κρήτη σώζονται σε καλή κατάσταση ωραίες τοπογραφίες ανατολικού και ασκητικού ύπνου. Είναι έργα του 11ου αιώνα, σύμφωνα με την άποψη όλων των μελετητών και ιδιαίτερα των Μαχαριστών, Χατζηδάκη, Σωτηρίων και Ευαγγελίων. Στα 10 σταυροφόρια της οροφής της Κρήτης ιστορούνται 40 άγιοι. Πολλοί πρέπει να είναι της μονής να αναδείχθηκαν μέσα από την άσκηση και τη διακονία του σε αυτό το μοναστήρι, με πλούσια χρώματα και διακοσμητικά μοτίβα. Στις κάθετες επιφάνειες των περιοδικών τύπων ιστορούνται σύνθεση από τα πάθη, τη σταύρωση, τον ενταφιασμό. Είναι η μοναδική, νομίζω, απεικόνιση που έχουμε, η ταφή του Χριστού στην Κρήτη του Οσί Λουκά, όπως περιγράφω, και στον μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Παξιώθηκα να πάω. Έχει ένα χαρακτηρισμό μου ενδιαφέρει. Προφανώ. Το Αγίου Νικολάου προφανώ. Προσδίδουν ένα σπάνιο ταλέντο στον καλλιτέχνη η όλη ατμόσφαιρα. Η αποκαθήλωση, ο αεροφόρος διακρίνονται για την εκφραστική του ζωντάνη. Εκτός από τον τάφο του Οσίου Λουκά στην Κρήτη, βρίσκονται και άλλοι δύο τάφοι που η παράδοση του ήθελε να ανήκουν στον αυτοκράτορα Ρωμανό, τον Εκαπεινό και τη σύζυγό του Θεοφανή. Ακούστε, δεν το δώσα από την Ευρώπη. Συγκίνησή μου για την αγάπη και την εκκίνηση περιμένω το βιωτό στο πρόσωπό σας. Σήμερα με την εμπνευσμένη ομιλία σας, μας κάνετε εκ νομούς μιας παράδοσης, ιερικής παράδοσης της βιωτίας μας. Ίσως σε εδώ μια επίκαιρη μια φράση του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είπε το εξής, εδώ κατοικούν οι θησαυροί των ενωρίθμιτων δικών μου. Θέλω να πω το εξής. Εμείς εκ των βιωτών θεωρούμε την παρουσία αρχαιολόγων με το ήθος, την εργατικότητα και την πρέσπινη ευθύνη που έχει η κυρία Καραμή, ως κάνουμε σε όλους τους για την προστασία της πολιτικής κληρονομίας και την ανάπτυξη. Σεβασμιότατε, σε ανάμεση της σημερινής εκδήλωσης, επιτρέψτε μας δύο ερωτήματα, τα οποία έχουμε να δείξουμε την εκκίνησή μας και την αγάπη μας, την αγάπη μας στο πρόσωπό σας. Αυτό είναι το έμβλημα του γύρου των βιωτών. Μια σκέδα. Στο πρόσωπό σας και ευνοούμενοι από το έργο σας το θρησκευτικό, το κοινωνικό και τη στάση της ζωής σας, βλέπουμε τον εμφρασί της ενότητας του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την ομιλία σας. Οδηγορικό στην βιωτία θα λέγαμε ότι το βιβλίο αυτό είναι ένα οδηγορικό στο φωτεινό τόπο του νέου ελληνισμού. Εκεί όπου μεγάλωσαν και διαμορφώθηκαν οι ευγενέστερες μορφές της Πανεπιστημιακής Ελλάδας. Μαρία Σαραίος και η Εθνική Εταιρεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την αγάπη σας και τα εκλεκτά δώρα σας. Δυστυχώς εγώ ήταν με άλλα τα χέρια και παίρνω πολύ περισσότερα από όσα σας έφερα, σας είπα. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και τις εκδηλώσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι πιο ειδικοί που θα μπορούν να καταθέσουν και τη γνώση και την εμπειρία τους. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά απλώς μαθήτες. Και αφού λοιπόν με την άδεια και με το συγκρούσια δώρα, θέλω και εγώ να ζητήσω κάτι. Λοιπόν, θέλω να ηγηθείτε εσείς και ο Δήμαρχός μας και όπως είμαστε εδώ, όσοι μπορούν, να κανονίσουμε μια μέρα, να μεταβούμε στο νοσοκομείο, να κάνουμε ένα σπερινό, να κάνουμε την ξενάγηση, να πιούμε τον καφέ και τον τσίπουρο στο μανταρίκι,
Να πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο, να αγγίξουμε τις πέτρες, να επισημάνουμε πολλά πράγματα. Έχω ξαναγήσει πάνω από 2.500 σχολεία. Ήταν πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, αλλά και οι ανθρώπους μεγάλους επιστήμονες αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν πολλούς θησαυρούς. Το ίδιο κάνω και στην Θήβα όταν πηγαίνουμε στη Μεγάλη Παναγία και μάλιστα παρακάλεσε και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας να ορίσει επισκέψεις στο σχολείο μεμονωμένων τάξεων, γιατί όταν πάρει το σχολείο δεν μαθαίνω τίποτα, για να δουν και να γνωρίσουν από τώρα και στον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και στον Άγιο Δημήτρη. Και βέβαια ισχύει για όλο τον Δημήτρη. Το ίδιο κάνουμε και στην γειτονική μας άσκηση, ο κύριος Δήμαρχος γνωρίζει, για την προσπάθεια να κινήσω στον Άγιο του Αγίου Βασίλειου και το τόσο άλλο η ώρα μας μνημεία. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να ηγηθείτε, να κάνουμε μία μικρή αποδημία κάποια στιγμή που θα μπορείτε και εσείς και εγώ. Και εκεί λοιπόν επί τόπου, αν μπορεί και η κυρία Εύκολος να έρθει, να μας πει τα δικά της. Εγώ πάντα σας επισημάνω αυτά που έμαθα, που ανεκάλυψα, που διδάχτηκα, που με συγκινούσα πάντα. Και προπαντός, μια αναφορά σε έναν άνθρωπο του Θεού που με στήριξε, με ενίσχυσε, δεν θα πιστεύω ότι οι πρεσβείες του Αγίου μας στηρίζουν όμως. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Από αντίστοιχες φωτογραφίες, εικόνες, που δεν βλέπουμε έναν ναό, αλλά δεν βλέπουμε εκείνο που περιγράφατε στο μυαλό. Νομίζω ότι θα ήταν έστω και αν λιγότερα μνημεία, αλλά δεν ήταν πιέστερο. Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητέ μου κύριε Κιντά, για να δείξω ότι ενδιαφέρον να πάρουν τα προσεγγίσουν αυτά που είπαμε. Αν τα δείχνουν εδώ πέρα, εξάλλου υπάρχουν. Σκόπιμα δεν βάζει. Τώρα, αν σκόπιμα δεν βάζει, αν μην πάμε τώρα. Όχι, για να πάμε και να ανακαλύψουμε. Να πάμε εκεί, θα πηγαίναμε περισσότερο. Το κίνητρο ήταν μεγαλύτερο, αν τα βλέπαμε. Και εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να τα δείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε τα περισσότερα ενώ στις οθόνες. Ναι, και επίσης τους άγματά περίμενα από το κέντρο. Δεν μπορούμε να τη λέμε στις 10. Τέλος πάντων,